Κύριε Γουγούση, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Νασούλη. Καλή εβδομάδα. Συνεδριάζεται την Παρασκευή, κύριε Γουγούση, έτσι δεν είναι? Μάλιστα. Σαν τοπικό συμβούλιο. Είστε και πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου, να πούμε και έτσι, δεν είναι, κάνω λάθος? Ναι. Πρόεδρος τοπικού συμβουλίου με θέμα παρουσία και της ΜΚΟ, την έλευση στην δική σας περιοχή, στη μικρή κοινωνία της Κορισσού, αρχικά 9 ασυνόδευτων Αφγανών έως 18 χρονών, αν δεν κάνω λάθος. Μάλιστα. Με προοπτική να φτάσει η δομή τους 36, να αναπτύξει τη φιλοξενία σε 36. Μάλιστα. Την Παρασκευή, μετά από ενημέρωση που είχαμε από τους κυρίους υπευθύνους της ΜΚΟ, ναι, κοινωνικό ΕΚΑΒ όπως ονομάζεται. Ναι. Την Παρασκευή είχαμε το ραντεβού με τους κυρίους και με μια κυρία που είναι της δομή υπεύθυνη από την Αθήνα. Μάλιστα. Ήρθαν να μας ενημερώσουν όσον αφορά τη φιλοξενία όπως μάλιστα το θέτουνε. Ήταν μαζί με τον θα γίνει σε ξενοδοχειακή μονάδα στην Κορισσό. Όπως Κορισσού μπορεί να γίνει, κύριε Γουγούση, όπως καταλαβαίνετε, σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος, όποιος ξενοδόχος θέλει, μπορεί αντί για τουρίστες να θέλει να έχει μέσα μετανάστες ή πρόσφυγες. Με τα τελευταία νέα αυτά που έχουμε και εμείς μαθαίνουμε, μπορούμε να φιλοξενήσουμε την ενδοχώρα όλοι όσοι έχουν κάποια καταλήγματα και σπίτια. Πρέπει να πούμε ότι όχι μόνο ξενοδοχεία. Και εσείς αν έχετε ένα ενοικιαζόμενο σπίτι, μπορείτε να κάνετε τα χαρτιά σας και να νοικιάσετε. Ναι, και έτσι το πρόβλημα εγώ το βλέπω προσωπικά ότι θα είναι μακροχρόνιο και τα προβλήματα θα είναι στη συνέχεια, όχι τώρα άμεσα. Οι κύριοι που μας επισκέφτηκαν μας ενημέρωσαν μαζί με τον νομικό σύμβουλο της δομής, έναν κύριο γιατρός χωρίς σύνορα. Μάλιστα. Μας ενημέρωσαν για όλο αυτό το θέμα που ήταν μετά από... Τι σας λένε, έχουμε έτσι απορία, τι σας λένε λοιπόν κύριε Γουστή? Να σας πω, ήρθαν να μας ενημερώσουν όσον αφορά αυτό, αφού είχε βγει η απόφαση. Δεν είχαμε κάποια ενημέρωση νωρίτερα. Ό,τι μαθαίναμε για το θέμα ήταν πληροφορίες από το καθένα. Ναι, προφανώς ότι προφανώς δεν έχει κανένας την υποχρέωση να συνημερώσει, με την έννοια πια. Ναι, ότι από τη στιγμή που ο ιδιοκτήτης, μπράβο, είναι ιδιώτης, κάνει αυτά τα κονέ, δεν δίνει λογαριασμό σε κανέναν, έτσι. Μάλιστα. Τώρα το πόσο αυτό μπορεί να επηρεάσει μια μικρή κοινωνία ενός χωριού, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αυτό θέσαμε κάποιους προβληματισμούς. Εγώ μπορώ να σας πω πώς, τι ακριβώς μας ενημερώσαν οι κύριοι. Ναι. Το θέμα ήταν ότι είχαν αυτοί 64 προσφορές από ξενοδοχεία ανά την Ελλάδα. Ναι. Δύο δομές που λειτουργούν με το συγκεκριμένο πρόγραμμα ήταν στην Αθήνα και η μία τρίτη βρέθηκε να είναι πιο κατάλληλη στην Κορισσό, από ό,τι μας είπαν, από τις 64. Ναι. Τώρα αυτή είναι η διαδικασία πώς έγινε, εμείς δεν το γνωρίζουμε και πώς γίνεται. Ναι. Μας είπαν ότι τα ανήλικα αυτά ξεκινάνε από 12 μέχρι 18 χρονών. Ναι. Στην ενηλικίωσή τους μπορούν να φύγουν, από ό,τι μας είπανε. Η σύμβαση που κάνουν με κάθε αυτό να το φύγουν, να πάνε ένα... πού? Δεν ξέρω, στη χώρα που επιθυμούν από ό,τι μας είπανε. Δεν ξέρω με ποιες διαδικασίες. Ναι. Αυτό που μας είπαν ότι η σύμβαση είναι κάθε χρόνο, ανανεώνεται. Ναι. Το πρόγραμμα αυτό ήταν μισό της, ας το πω έτσι, το 50% μάλλον ήταν της δομής και το 50% είναι του Υπουργείου Μεταναστευτικής που πήρε έγκριση το συγκεκριμένο εδώ για την Κορισσό στις 26 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα. Από το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου. Να μην αναφέρω ονόματα, από ό,τι μας είπανε. Ναι. Και ξεκινάει η δομή με νέα, όπως μας είπανε, πότε, αύριο. Πότε ξεκινάει, πότε έρχονται? Αύριο. Αύριο έρχονται οι 9, τα 9 αυτά παιδιά. Και θα φτάσει κανονική... τους 36 κανονικά ή δεν το ξέρετε? Στους 36 μας είπαν όσο μπορεί να φιλοξενήσει ανάλογα με τα τετραγωνικά. Εκεί είναι πως σε κάθε δωμάτιο πως φιλοξενούνται. Μας είπαν στους 36 θα φτάσει. Μάλιστα. Στη συγκεκριμένη. Άρα σταδιακά θα προστίθενται παιδιά να φτάσει τους 36. Τους 36. Τώρα. Συγκεκριμένα μπορώ να αναφέρω η υπηκότητα τους είναι Αυγανοί. Ναι. Από ό,τι μας είπανε. Ναι. Κανονική, μετανάστες από το Αφγανιστάν. Δεν είναι πρόσφυγες, ναι. Όχι, δεν είναι πρόσφυγες, είναι μετανάστες. Ναι. Τώρα, πώς θα εξελιχθεί, δεν ξέρω. Εμείς θέσαμε πολλούς προβληματισμούς. Είχαμε μια απόφαση αρνητική όσον αφορά τη φιλοξενία κατά πλειοψηφία του Συμβουλίου. Εδώ μπορείτε να δικαιολογήσετε. Ήταν 4-1 ψήφιση και υπήρξε και μια ψήφιση υπέρ. Θετικά. Τους λόγους τους ανέλησε, είναι προσωπική. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Ο κύριος.
Ναι, ναι, η ψήφος έτσι κι αλλιώς είναι δικαίωμα, ναι. Δεν είναι παράξενο. Εμείς θέσαμε προβληματισμούς πολλούς. Ποιοι είναι οι προβληματισμοί σας λοιπόν? Όσον αφορά η συγκεκριμένη μονάδα δεν έχει δικό της αυλόγυρο, ας το πω, ή να περιορίζεται κάπως όπως είναι κάπου αλλού. Είναι απευθείας πάνω σε κοινοτικούς δρόμους. Θέσαμε προβληματισμούς καθαριότητας, θέσαμε προβληματισμούς ασφάλειας πάνω απ' όλα. Η μετακίνησή τους. Μπορεί να μετακινούνται, και δικαίωμά τους είναι, μέσα στο χωριό, οπουδήποτε. Μπορεί να τους βρεις έξω από τα σχολεία, μπορεί να τους βρεις. Έχουμε προβληματισμούς από τους γονείς, πάρα πολλούς, από τους ηλικιωμένους. Yeah. Γιατί ξέρετε, εδώ η περιοχή, βουνό είμαστε, έχουμε πολλές τρεχούμενες βρύσες. Αυτή τη στιγμή, με το πρόβλημα το επιχειρητευτικό που. Θα έρθουμε και σε αυτό, κύριε. Σε αυτό Λούση, είναι μεγάλο. Και σε αυτό. Γιατί έχουμε το περισσότερο χωριό, το περισσότερο με αυτό χωριό το θέμα ασχολούμαστε, ξέρετε, στην εκπομπή. Ναι. Από την πρώτη ώρα είχαμε πολλές συζητήσεις εδώ για το αποχαιρετευτικό εκεί και την αναστολή εκτέλεση του έργου που έχουμε τώρα. Θα τα πούμε. Έχουμε τώρα μία ακόμη απόφαση πήραμε γι' αυτό. Ως συμβούλιο και ως κάτοικοι. Ναι, ναι. Θέλετε να σας ενημερώσω γι' αυτό ή για τη δομή? Να πούμε για τη δομή και μετά, μόλις ολοκληρώσουμε τη δομή, θα πούμε και για. Και επειδή συμβαίνουν τακτικές διακοπές νερού, οι κάτοικοι πηγαίνουν σε αυτές τις τρεχούμενες βρύσες. Μου θέσαν το πρόβλημα μια πολύ καλή βρύση τρεχούμενη με καλό νερό είναι κοντά στη δομή. Πρόσφατα έγινε από το Δήμο ανακαίνιση, δημιουργήθηκε ένας χώρος εκεί περιβάλλον. Αν αυτή μπορεί, ανά πάσα τιμή, μπορεί να είναι εκεί παρέα. Εκεί έχουμε προβληματισμούς ότι δεν θα, ο κόσμος φοβάται να πει. Έχει το φόβο του να πλησιάσει περιμετρικά. Είναι ο φόβος του άγνωστου. Τι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Δεν ξέρω ο κόσμος αν είναι καλά ή κακά παιδιά, τι, αν θα δημιουργήσουν τους προβλήματα. Δεν το ξέρουμε. Είναι φόβος ο ανθρώπινος. Και λογικό είναι σε μικρές κοινωνίες από το πουθενά να δημιουργείται αυτό. Εσείς πάντως έχετε τη διάθεση αυτά τα παιδιά, παρά το γεγονός ότι ψηφίσατε αρνητικά, να τα δείτε, να τα γνωρίσετε, ίσως να έρθετε πιο κοντά, ώστε να φύγει αυτός ο φόβος, ή θα τα κρατήσετε απόμακρα έτσι κι αλλιώς? Δηλαδή, για ποια πράγματα είναι να έρθει σε επαφή? Είναι μικρή η κοινωνία. Ναι. Δεν νομίζω, μακάρι να μην δημιουργηθούν προβλήματα, να τους πλησιάσουν. Μας είπαν ότι κάποια στιγμή μπορεί να πηγαίνουν και στο σχολείο. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί το όλο θέμα και η κατάσταση και η συμπεριφορά του καθενός. Ναι. Αυτό είναι προσωπικό. Το πώς θα το δει ο καθένας και πώς μπορεί να το πλησιάσει ή να αποκτήσει μια οικειότητα μαζί τους. Δεν το γνωρίζω. Θα δούμε λοιπόν. Είπα, σε μια κοινωνία, είτε είσαι ελληνική είτε αφγανική, υπάρχουν και οι καλοί και οι κακοί άνθρωποι. Αυτό είναι σίγουρο. Να πέσουμε τουλάχιστον σε καλούς ανθρώπους, σε καλά παιδιά. Γιατί αν πέσουμε σε κακούς, τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Μπορώ να πω κάτι ακόμη. Ναι. Εδώ στην Κορισσό παλιότερα υπήρχαν ξενοδοχειακές μονάδες αρκετές, ας το πω έτσι. Ναι. Τώρα, πληροφοριακά δεν ξέρουμε πώς μπορεί να εξελιχθεί. Έχουμε ένα ξενοδοχείο το οποίο έχει κλείσει και είναι μεγάλο. Ναι. Ακούγονται θέματα, δεν ξέρουμε. Φανταστείτε. Ακούγεται και για το ξενοδοχείο θέμα. Ναι. Ναι, ακούγονται. Τώρα δεν ξέρω, αυτό βρίσκεται. Η υπόθεση του ξενοδοχείου εκεί της Κορισσού, θυμίζω ότι είναι χρόνια που ακούγεται, έτσι. Χρόνια. Πριν έρθουν καν οι πρώτοι στο Δέδης. Αν δημιουργηθεί έστω και σε αυτό κάτι, που αυτό έχει μια χωρητικότητα γύρω στους 200, εκεί έχουμε μεγαλύτερο θέμα. Σε μια κοινωνία που πλέον οι νέοι αποχωρούν από το χωριό, να έχουμε 500 μόνιμους και να έχουμε 300 μετανάστες, ας το πω έτσι. Εκεί τα πράγματα θα δυσκολέψουν πάρα πολύ. Αλλάζει η φυσιογνωμία του χωριού, αλλάζει η πληθυσμιακή ισορροπία. Μεγάλους προβληματισμούς, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί. Τι θα αποφασίσουν οι ίδιοι κυβερνώντες, αυτό είναι άλλο θέμα. Μάλιστα. Λοιπόν. Αυτά από μένα όσον αφορά από τον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου για τις αποφάσεις που έλαβαν και για το τι θα συμβεί από αύριο, επαναλαμβάνω, που έρχονται οι πρώτοι 9 ασυνόδευτοι από το Αφγανιστάν με την προοπτική να φτάσουν τους 36 και με όσα ακούγονται στη μικρή κοινότητα της Κορισσού ότι σύντομα και το ξενοδοχείο θα μπει σε αυτή τη διαδικασία. Με 200 περίπου, ξένους. Δεν ξέρω τι χωρητικότητα και πώς. 200 μετανάστες ή πρόσφυγες. Αν αληθεύουν αυτά. Στην πορεία θα το δούμε, δεν ξέρω. Άλυθε. Δεν έχω κάτι επίσημο. Όπως και επίσημα δεν είχαν, να σας πω κάτι και κάτι που παρέλειψα. Μετά την ενημέρωση που είχαμε, έτσι, οι κουβέντες οι ακριβείς που τέθηκαν ήταν από τον νομικό σύμβουλο της ΜΚΟ, ας το πω έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ο πατέρας τους είναι ο εισαγγελέας, μας ενημέρωσαν. Ποιος πατέρας τους?
των ασυνόδευτων. Ναι. Δηλαδή ό,τι μπορεί να προκύψει στον εισαγγελέα. Στον εισαγγελέα. Κουβέ... Αυτό ακριβώς έτσι πως τα θέλω. Αν δείτε κάτι, δηλαδή εκεί μια συμπεριφορά παραβατική ή οτιδήποτε, εσείς πάτε στον εισαγγελέα. Αυτό μας είπανε. Πώς μπορούμε να λειτουργήσουμε και πού μπορούμε να βρούμε κάποιους από εσάς αν έχουμε κάτι, λέει, μόνο με τον εισαγγελέα. Μάλιστα. Αυτό πληροφοριακά μας το θέσανε. Μάλιστα. Άρα λοιπόν η ψηφοφορία ουσιαστικά δεν έχει κανένα τελικό αποτέλεσμα ή νόημα. Ουσιαστικά όχι, ήταν να σας ανακοινώσει τα τελεσμένα, δεν έχει. Τελεσμένα. Έγινε ενημέρωση αφού είχε πάρθει η έγκριση και ήταν τελειωμένο το θέμα. Δεν μπορούσε να γίνει κάτι. Ναι. Απλά για το τυπικό του πράγματος έγινε και η ψηφοφορία. Γιατί για να καταλάβουμε τι νόημα έχουν και οι ψηφοφορίες πια ή το τι θέλουν οι τοπικές κοινωνίες. Αλαμβάνονται υπόψη τίποτα. Το ψήφισμα αναγκαστικά το κάναμε γιατί είχαμε και τις ανησυχίες των κατοίκων και έπρεπε να πάρουμε μια θέση και εμείς όλο αυτό. Και αποφασίσαμε αυτό. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο.